Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυριακή 15 Ιουλίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σημαντικές αλλαγές για τη συνταξιοδότηση αλλά και την ασφάλιση στον ΕΦΚΑ προβλέπει για τους αγρότες ο πρόσφατος νόμος που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα από τη Βουλή. Οι διατάξεις καθιστούν ευκολότερη και απλούστερη την ασφάλιση, ενώ προβλέπουν την έκδοση της σύνταξης βάσει της ημερομηνίας των γενεθλίων των αγροτών, όπως ισχύει για όλους τους υπόλοιπους ασφαλισμένους. Αυτό βέβαια δεν αντιστοιχμίζει τις ανατροπές που έρχονται τα επόμενα χρόνια, τόσο από την αύξηση των εισφορών, όσο και από την εφαρμογή του νέου μειωμένου αφορολόγητου ορίου. Η διπλή παρέμβαση του νέου νόμου αφορά χιλιάδες αγρότες ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και προβλέπει ότι το 2019 οι αγρότες θα βγαίνουν πλέον σε σύνταξη με βάση την ημερομηνία των γενεθλίων τους, δηλαδή τον μήνα κατά τον οποίο κλείνουν τα 67 έτη. Σημαντικές αλλαγές για τη συνταξιοδότηση αλλά και την ασφάλιση στον ΕΦΚΑ προβλέπει για τους αγρότες ο πρόσφατος νόμος που ψηφίστηκε την περασμένη Τετάρτη από τη Βουλή. Οι διατάξεις καθιστούν ευκολότερη και απλούστερη την ασφάλιση, ενώ προβλέπουν την έκδοση της σύνταξης βάσει της ημερομηνίας των γενεθλίων των αγροτών, όπως ισχύει για όλους τους υπόλοιπους ασφαλισμένους. Αυτό βέβαια δεν αντισταθμίζει τις ανατροπές που έρχονται τα επόμενα χρόνια, τόσο από την αύξηση των εισφορών, όσο και από την εφαρμογή του νέου μειωμένου αφορολόγητου ορίου. Η διπλή παρέμβαση του νέου νόμου αφορά χιλιάδες αγρότες ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ. Προβλέπει αφενός ότι το 2019 οι αγρότες θα βγαίνουν πλέον στη σύνταξη με βάση την ημερομηνία των γενεθλίων τους, δηλαδή τον μήνα τον οποίο κλείνουν τα 67. Η σύνταξή τους θα αρχίζει, όπως και για όλους τους υπόλοιπους άλλους ασφαλισμένους, από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα. Τροποποιείται ταυτόχρονα ο υπολογισμός της σύνταξης από έτη σε μήνας. Αφετέρου καθίσταται ευκολότερη και απλούστερη εγγραφή στο Μητρό Ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ με την έναρξη εργασιών στη ΔΟΗ ή με απογραφικό δελτίο. Αναλυτικά, ακόμη και το 2018, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρχή του έτους, εφόσον ήταν γεννημένοι το 1951 και κατά συνέπεια εντός του τρέχοντος έτους συμπληρώνουν τα 67 έτη, ανεξάρτητα από τον μήνα των γενεθλίων τους. Όσο για τις νέες αγροτικές συντάξεις, αυτές πληρώθηκαν πρώτη φορά τον Ιούλιο και χορηγούνται αναδρομικά από τη 1 Ιανουαρίου. Παράλληλα, οι αγρότες πλήρωσαν εισφορές μέχρι και τις 31 Δεκάτου του 2017, το τέλος δηλαδή της χρονιάς κατά την οποία έγιναν 66 χρονών. Από τις 1 Απριλίου του 2019 και εξής, οι αγρότες θα μπορούν να συνταξιοδοτούνται και να πληρώνονται οποιονδήποτε μήνα του χρόνου κλείνουν τα 67, ενώ θα καταβάλουν εισφορές μέχρι και τη διακοπή της ασφαλιστικής ιδιότητας. Ταυτόχρονα ρυθμίζεται ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε σημαντικό αριθμό ασφαλιζομένων αγροτών, κυρίως λόγω της μεγάλης καθυστέρησης για την υπαγωγή στην ασφάλιση του τέος ΟΓΑ. Και αυτό λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών, οι ασφαλισμένοι έμειναν ανασφάλιστοι αρκετό καιρό, στερούμενοι κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων. Όταν δεν κρίνονταν οι πακτές στην ασφάλιση του οργανισμού, βρίσκονταν μπροστά στο οξύμορο να ξεκινούν την ασφάλισή τους με οφειλές λόγω της αναδρομικής απογραφής τους. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, συνεχίζοντας το έργο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, ετοίμασε και παρουσιάζει για την αντιπυρική περίοδο άλλο ένα ενημερωτικό μήνυμα σε μορφή βίντεο που περιέχει βασικές οδηγίες προστασίας για την καλύτερη προετοιμασία και προφύλαξη από τις δασικές πυρκαγιές ατόμων που πραγματοποιούν εργασίες στην Ήπεθρο. Δασικές πυρκαγιές. Προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Προστάτεψε σπίτι και εγκαταστάσεις, καλλιέργειες και βοσκοτόπια, απομακρύνοντας τα ξερά χόρτα. Αν έχεις ζώα, σκέψου πού θα τα πας για να τα προστατέψεις σε περίπτωση πυρκαγιάς. Μια σπίθα αρκεί για να ξεκινήσει μια δασική πυρκαγιά. Συντήρησε τα γεωργικά μηχανήματα και πάρε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην γίνουν αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς.
δείξε ιδιαίτερη προσοχή όταν χειρίζεσαι εργαλεία που δημιουργούν σπινθήρες, καθώς και στο κάπνισμα των κυψέλων. Νίκες, ξερά χόρτα, κλαδιά και σκουπίδια. Να θυμάσαι ότι απαγορεύεται το άναμα φωτιά στην ύπαιδρο κατά την αντιπυρική περίοδο. Ενημερώσου καθημερινά για την κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς στην περιοχή σου. Δες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στην ιστοσελίδα civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αυτές τις ημέρες, καθώς πλησιάζει η γιορτή της Αγίας Μαρίνας, που είναι από τις πιο δημοφιλείς Αγίες της Εκκλησίας μας, το επίκεντρο του πνευματικού ενδιαφέροντος για τους κατοίκους της Ροδόπης και ευρύτερα της Θράκης βρίσκεται στον Ήμερο του νομού Ροδόπης, όπου υπάρχει το πανθρακικής εμβέλειας προσκύνημα της Αγίας Μαρίνας, που αποτελεί πόλο έλξης για χριστιανούς και μουσουλμάνους. Εμείς για το ιστορικό της ανεβρέσεως της θαυματουργού εικόνας προσκαλέσαμε και φιλοξενούμε τον εκκλησιαστικό ιστορικό θεολόγο και νομικό κύριο Ιωάννη Σιδηρά, ο οποίος το έχει καταγράψει εδώ και πολλά χρόνια με βάση μαρτυρίες των κατοίκων της Ενορίας που δεν βρίσκονται πια στη ζωή. Εάν ο νομός Ροδόπης μπορεί να σεμνύνεται για τα πανθρακικής εμβέλειας ιερά προσκυνήματά του, αυτά τα προσκυνήματα είναι της Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρίακος και της Αγίας Μαρίνης Ημέρου. Ήδη αυτές τις ημέρες όλος ο νομός βρίσκεται σε αυτό το χαρμόσυνο γεγονός, το οποίο ανατέλει και είναι βέβαια η γιορτή της Αγίας Μαρίνας του Ημέρου. Είναι ένα πανθρακικής εμβέλειας προσκύνημα, έχει αναλογίες ο τρόπος ευρέσεως της θαυματουργού εικόνος της Αγίας Μαρίνας με τον τρόπο ευρέσεως της παλεφάτου και περιπίστου ιεράς εικόνος της Παναγίας Φανερωμένης, διότι απεκαλύφθησαν και οι δύο εικόνες σε έναν τότε Οθωμανό τσιφλικά αγά. Οφείλουμε να πούμε ότι η Αγία Μαρίνα του Ημέρου ως ιερά περιοχή, όπου φιλοξένησε στα έγκατα και στα σπλάχνα της τη θαυματουργή εικόνα στο βάθος των χρόνων, έχει να μας διδάξει πολλά ιστορικά στοιχεία. Στο σημείο όπου σήμερα βρίσκεται όλο το συγκρότημα με την εκκλησία, το κτηριακό συγκρότημα της Αγίας Μαρίνας, εκεί υπήρχε πριν από την ανταλλαγή των πληθυσμών κατά την περίοδο της Οθωμανοκρατίας, ένα μεγάλο τσιφλίκι. Ο τσιφλικάς έβλεπε επί τρεις ημέρες στον ύπνο του κατόναρ την μορφή της Αγίας, την οποία δεν εγνώριζε, η οποία του υπεδείκνυε ότι μέσα στον αποθηκευτικό χώρο του τσιφλικιού του, εκεί δηλαδή που βρίσκεται σήμερα ο παλαιός ναός που ανοίγερε το 1958 για πρώτη φορά ο Μαρωνίας Τιμόθεος, ότι βρίσκεται η εικόνα της. Έτσι λοιπόν, ο καλοπροαίρετος αυτός Οθωμανός τσιφλικάς αγάς με τους υποτακτικούς του και την κοφάλαλη θυγατέρα του, μια μουσουλμανίδα παιδούλα, παρευρέθησαν στην ανασκαφή του εδάφους. Μάλιστα λίγο πριν, λίγα εκατοστά πριν, οι αξίνες των υποτακτικών χτυπήσουν την επιφάνεια της εικόνος και επέλθει η καταστροφή της, η κοφάλαλη θυγάτηρ ανεφώνησε, κράβγασε κυριολεκτικώς και έτσι απομακρύνθηκαν οι αξίνες, οπότε η ίδια η κοπελούδα με τον πατέρα της αποκάλυψε την εικόνα. Φυλάχθηκε η εικόνα, στο σημείο εκεί ήταν η αποθήκη του τσιφλικιού, την τίμησε την εικόνα ο αγάς, έγινε αναγκαστική ανταλλαγή των πληθυσμών και όταν το 1922-23 εγκαταστάθηκαν οι κάτοικοι του Ημέρου στην περιοχή που βρίσκεται το ποτάμι, δεν ήταν εκεί το χωριό αρχικά, ένα μικρό κοριτσάκι ήταν αυτό το οποίο έβλεπε την Αγία και φως στο σημείο που ήταν η παλαιά αποθήκη. Πίστηκαν οι προχοδημογέροντες, ο ιερεύς, κατευθύνθηκαν στο σημείο, βρήκαν την εικόνα. Στο σημείο όπου βρέθηκε η εικόνα υπήρχε μικρό προσκυνητάριο, ένα πολύ μικρό προσκυνητάριο, το οποίο ανακαινίστηκε πριν από λίγα χρόνια. Δίπλα το 1958 έκτισε τον παλαιό τώρα πια ναό ο Μητροπολίτης Μαρωνίας, ο ανεπανάληπτος και ασύγκριτος εκείνος αρχιερεύς του τόπου μας, ο Τιμόθεος ο Ματθεάκης.
1954-1974. Έπειτα έγινε Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Το 1958 λοιπόν εκεί γινόταν η Ιερά Πανήγυρης και προσήρχοντο από όλα τα μέρη της Θράκης όπως και τώρα και από πολλά μέρη της Βορείου Ελλάδος οι πιστοί. Γι' αυτό πάντοτε λέμε ότι πανθρακικής και πανβόρειοελλαδίτικης εμβέλειας προσκύνημα είναι, όπως την έχω ονομάσει εδώ και 20 χρόνια με γραπτά μου, η μικρά τίνος της Ελλάδος, που είναι η Παναγία Φανερωμένη, ή η τίνος της Θράκης, που είναι η Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης, και επίσης πανθρακικής και ίσως και πανβορειοελλαδυτικής εμβέλειας, είναι γνωστό πλέον το προσκύνημα της Αγίας Μαρίνας, και οι δύο αυτές περιοχές, στα έγκατα του νομού Ροδόπης, φιλοξενούν τις ιερές εικόνες. Οφείλω να πω ότι η θαυματουργή εικόνα της Αγίας Μαρίνας ευρέθη μαζί με ακόμη μία εικόνα, με την εικόνα της Αγίας Παρασκευής που το αγνοούν οι πολλοί. Πριν από πολλά πολλά χρόνια όλα αυτά κατεγράφησαν από εμένα με συνεντεύξεις από υπέργυρους που δεν ζουν πια, κατοίκους του χωρίου ημέρου. Και τότε πληροφορηθήκαμε από την καταγραφή ότι βρέθηκε και μεγάλων διαστάσεων εικόνα της Αγίας Παρασκευής. Αυτή η εικόνα εσώζεται μέχρι πριν από λίγα χρόνια και μπορώ να το μαρτυρήσω ο ίδιος μέσα στον παλαιό ναό, του Τιμωθέου το ναό, που ανοιγέρθη το 1958. Δεν ξέρω σήμερα πια που βρίσκεται, καλό είναι να επανέλθει στη θέση της διότι όπως πληροφορούμε λείπει αυτή η παλαιότατη εικόνα. Και το 1989 ο αείμνηστος Μαρονίας Δαμασκηνός εγγενίασε το νέο ναό, τον μεγαλύτερο, τον πιο καινούριο, τον ευρύχωρο αυτό ναό, στον οποίο γίνονται όλες οι εορταστικές εκδηλώσεις. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η Αγία Μαρίνα έχει επιτελέσει πολλά θαύματα. Είναι μεμαρτυρημένα, τα έχουμε καταγράψει, λίαν συντόμως θα εκδοθούν σε έντυπη μορφή και αυτό το ανακοινώνω έτσι μέσα από τον τηλεοπτικό σας σταθμό. Και να πούμε ότι ακόμη και το χωρίον Ήμερος, όπου βρίσκεται σήμερα, δεν ανοιγέρθη και δεν ιδρύθηκε το κάθε σπίτι, η πρώτη μικρή, θα λέγαμε, μορφή συνοικισμού εκεί που είναι τώρα το χωρίο. Ήταν, όπως είπαμε, στην ελώδη και βαλτώδη περιοχή πλησίων του διερχομένου ποταμού. Όταν όμως απέθαιναν λόγω ελονοσίας και άλλων μεταδοτικών ασθενειών οι πρόσφυγες κάτοικοι του ημέρου, τότε ενεφανίστηκε πάλι στην Πεδούλα η Αγία Μαρίνα και υπέδειξε το σημείο όπου πρέπει να μεταφερθεί το χωριό και έτσι μόνο το θανατικό θα έπαβε. Όπερ και γένετο, κυρία Πασχαλίδου, υπήκουσαν όλοι οι κάτοικοι, διότι με τον θαυμαστό τρόπο που βρέθηκε η εικόνα της Αγίας Μαρίνας, θεώρησαν ότι ο λόγος της και η προτροπή της ήταν καταλήθιαν και ήταν σωστική η παρέμβαση και λυτρωτική η παρέμβαση της Αγίας, της μεγαλομάρτυρος νύμφης του Χριστού Μαρίνης. Οπότε μεταφέρθηκε το χωριό, θα λέγαμε ανατολικότερα από το αρχικό του σημείο και έκτοτε το θανατικό έπαυσε και ζουν εν ηρεμία και εν υγεία όλοι οι κάτοικοι. Είναι τιμή για αυτόν τον τόπο διότι έχει δύο πανθρακικής και πανβόρειοελλαδυτικής εμβέλειας προσκυνήματα. Οι μουσουλμάνοι οι οποίοι γνωρίζουν το ιστορικό, διότι και η Παναγία Φανερωμένη, Μεριάμανε όπως την ονομάζουν, την Παναγία Μητέρα δηλαδή, η Μαρία Μητέρα ευρέθη και απεκαλύφθη ενώπιον του Οθωμανού Τσιφλικά στο Κυρτσιφλίκη Φατήριακά περιοχή του Βαθυρίακους και βεβαίως και η Αγία Μαρίνα πάλι σε Οθωμανό Αγά με θαυμαστό γεγονός να θεραπευτεί. Και η κοφάλαλη θυγατέρα του Αγά στην περιοχή του Ημέρου και η κοφάλαλη και παράλυτη θυγατέρα του Αγά, του Κυρτσιφλικίου Αγά στην περιοχή Φατήριακά, η περιοχή Βαθυρίακος. Γι' αυτό προσέρχονται κάθε χρόνο, αφήνουν σφάγια κατά το δικό τους έθος και θρησκευτικό και πνευματικό ήθος και φρόνημα και παράδοση, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο την άδολη έτσι έκφραση σεβασμού και τιμής και στην Παναγία Μητέρα και στην Αγία Μαρίνα. Και είναι συγκινητικό να το βλέπει κανείς και το έχουμε καταγράψει και δια της γραφίδος μας πολλές φορές.
Έτσι αυτό το πολυθρησκευτικό ψηφιδωτό στον τόπο μας αποδεικνύει και μέσα από αυτές τις δύο ιερές πανηγύρις, τώρα μιλάμε βέβαια για την Αγία Μαρίνα, ότι η ειρηνική συνύπαρξη, ο σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας του άλλου, ο σεβασμός στην ετερότητα και στη διαφορετικότητα του άλλου, είναι η μόνη αποδεδειγμένη συνταγή για την ειρήνη και την αρμονική συνύπαρξη λαών και εθνών. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Νομουροδόπης επιθυμεί να ενημερώσει τους συμπολίτες του για την ανάκληση ορισμένου αριθμού παρτίδων φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν την δραστική πρώτη ύλη Βαλσάρταν παραγωγής του εργοστασίου της Κίνας, διότι ανοιχνεύτηκε μια πιθανώς καρκινογόνα ουσία. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, όπου και ανακοινώθηκε στον Ελληνικό Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Για όποιες απορίες, καθώς και για την αντικατάσταση του φαρμάκου, ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας. Η παραπάνω ανάκληση δεν αφορά φάρμακα που παρασκευάστηκαν στην Ελλάδα. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Νομουροδόπης και οι φαρμακοποιοί μέλη του είναι στη διάθεση για κάθε σχετική ενημέρωση επί των θεμάτων που προέκυψαν. Μετά από έρευνα που έκανε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, βρέθηκε ότι σε σκευάσματα με δραστική ουσία την Βαλσάρτανη, που είναι αντιπερταστικό, ότι υπάρχει πρόσμιξη με μία ουσία η οποία πιθανώς κρίνεται ότι έχει καρκινογόνο στην δράση. Δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει καρκίνο. Μετά από αυτό, έχει συσταθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και στον δικό μας Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τον ελληνικό, να αποσυρθούν όσα φάρμακα περιέχουν αυτή την πρόσληψη, η οποία είναι προέλευση Κίνας, δηλαδή οι εταιρείες προμηθεύτηκαν την ουσία αυτή, την δραστική μαζί με την πρόσληψη, σαν έκδοχο ας πούμε, από την Κίνα, και σχεδόν όλα τα φάρμακα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, εκτός από ένα γενώσιμο και το πρωτότυπο που περιέχουν τη Βαλσάρτανη, αποσύρονται. Και πρέπει οι ασθενείς όλοι να τα γυρίσουν πίσω. Δηλαδή, ακόμη για να έχουν ένα ανοιχτό κουτί, να το σταματήσουν. Οι φαρμακοποιοί είναι ενημερωμένοι και οι γιατροί είναι ενημερωμένοι και θα γίνει αλλαγή φαρμάκου. Ή θα πάμε στο ίδιο φάρμακο με, από αυτές που μείναν τις δύο εταιρείες που είπαμε που έχουν Βαλσάρτανη, αλλά από άλλο εργοστάσιο παραγωγή, ή ενδεχομένως οι γιατροί, κάποιοι γιατροί βλέπω και εγώ, το αλλάζουν και δίνουν κάποια άλλη δραστική για την πίεση. Ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί, γιατί αυτό είναι μία, ας το πούμε, πώς να το πω, δηλαδή δεν είναι ότι πίνοντας ένα, δύο, τρία, πέντε χάπια μπορούν να πάθουν καρκίνο, το λέω έτσι απλά και για να τα ακούσει ο κόσμος. Απλώς επειδή υπάρχει η πιθανότητα ότι μία, γιατί τα φάρμακα για την πίεση τα παίρνει κανείς σειρά, επί σειρά ετών, μπορεί να είναι και δεκαετίες. Επειδή αυτή η μακροχρόνια λήψη του φαρμάκου μπορεί να προκαλέσει καρκίνο, γι' αυτό το λόγο και αποσύρονται προληπτικά. Άρα λοιπόν, ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί από τον φαρμακοποιό ή από τον γιατρό του και ανάλογα θα πράξει. Επίσης, να γνωρίζουν οι ασθενείς ότι σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να διακόψουν το φάρμακό τους. Πρέπει να πάνε στον φαρμακοποιό ή στον γιατρό τους και από εκεί θα δοθούν οδηγίες κατά πώς πρέπει να. Γιατί η διακοπή του φαρμάκου μπορεί να έχει άλλους κινδύνους. Ότι θα πρέπει να πάρουν το φάρμακο ή αυτό το ίδιο από άλλο εργοστάσιο ή με άλλη δραστική ουσία, αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι το σταματάμε επειδή βρέθηκε αυτό το πρόβλημα. Αυτό θα ήθελα να το επισημάνουμε στους ασθενείς. Τώρα, όσον αφορά το άλλο ζήτημα, δυστυχώς τον τελευταίο καιρό συμβαίνουν δυσάρεστα που έχουν να κάνουν γύρω με τα φάρμακα. Έτσι, πολύ περιπτικά θα ήθελα να γνωρίζει ο κόσμος ότι αρκετές εταιρείες και μάλιστα μεγάλες εταιρείες σταματούν την έρευνα και την ανάπτυξη νέων αντιβιωτικών. Και αυτό είναι ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, δεδομένου ότι τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχει παραχθεί καινούργιο αντιβιωτικό.
Οπότε το πλωστάσιο κατά των μικροβίων είναι πολύ, ας πούμε, μικρό. Δεν ας πούμε, αυξάνεται αυτό το πλωστάσιο, δεν εμπλουτίζεται με νέα αντιβιωτικά και αυτό μας δίνει το σύνθημα ότι πρέπει να διατηρήσουμε τα ήδη υπάρχοντα αντιβιωτικά ισχυρά, προσπαθώντας να μην μολύνουμε ένα τον άλλον με τα δίνοντα μικρόβια, να μην κάνουμε κατάχρηση αντιβιωτικών χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτό είναι μήνυμα και για τους υγειονομικούς ή για τους ασθενείς. Και ένα δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι από το διαδίκτυο προχθές ενημερωθήκαμε δεόντως από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ότι εντοπίστηκε ένα συμπλήρωμα διατροφής το οποίο περιείχε απογορευμένες ουσίες. Μη εγκεκριμένες ουσίες. Άρα προσοχή στον κόσμο όταν αγοράζει πράγματα είτε βιταμίνες ακόμα είτε συμπληρώματα διατροφής, ακόμη περισσότερο με φάρμακα, όταν είναι από το διαδίκτυο. Αυτά μπορούμε και λεπτομερέστερα κάποια στιγμή να τα αναλύσουμε για να ξέρει ο κόσμος με πόσο υπεύθυνο είναι το διαδίκτυο, πόσο διάται ας πούμε, την ασφάλεια αυτών των προϊόντων τα οποία προμηθεύονται οι πελάτες ή οι ασθενείς. Πραγματοποιήθηκε για τέταρτη χρονιά ο διαγωνισμός μαγειρικής ποντιακής γαστρονομίας στο θρυλόριο Ροδόπης, συμπληρώνοντας το πλήθος των εκδηλώσεων της Αγίας Μαρίνας παρακάθ και αροθυμίας. Ο διαγωνισμός διεξήχθη σε συνεργασία με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος και τη συμμετοχή ποντιακών σωματείων από όλη την Ελλάδα. Πραγματοποιήθηκε το τέταρτο έτος ποντιακής γαστρονομίας το βράδυ του Σαββάτου στο θρυλόριο Ροδόπης, ένας διαγωνισμός μαγειρικής σε συνεργασία με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος και τη συμμετοχή ποντιακών σωματείων από όλη την Ελλάδα. Μια προσπάθεια προβολής και ανάδειξης του διατροφικού πολιτισμού, της ιστορίας, της νοστιμιάς και της υγιεινής της ποντιακής κουζίνας. Τέταρτο έτος ποντιακής γαστρονομίας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί όταν πριν τέσσερα χρόνια είχαμε ξεκινήσει, ευελπιστούσαμε ότι θα φτάναμε και στο τέταρτο και στο πέμπτο και ότι θα καθιερώναμε πλέον αυτή την εκδήλωση να την πραγματοποιούμε. Και χαιρόμαστε πραγματικά γιατί νομίζουμε ότι δίνουμε σημασία σε ένα κομμάτι της παράδοσής μας που ίσως δεν το προσέξαμε, δεν το φοβηθήκαμε ότι ίσως κάποια στιγμή να χαθεί και αυτό, αλλά νομίζω ότι αντιστέκεται το ποντιακό φαγητό όσο υπάρχουν οι γιαγιάδες, όσο υπάρχουν οι μαμάδες που το συνεχίζουν. Τώρα όμως πρέπει να το κοινωνήσουμε και στα παιδιά, στη νέα γενιά και αυτό κάνουμε τώρα. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους συλλόγους που είναι εδώ μαζί μας και ανταποκρίνονται στο κάλεσμά μας κάθε χρόνο. Δεν έρχονται για το έπαθλο, έρχονται για να συμμετέχουν. Και αυτό το κάνει πάρα πολύ σπουδαίο. Όλοι μαζί συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια. Να ευχαριστήσω όλους όσους βοηθούν. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων. Θα σας περιμένουμε και τις επόμενες μέρες. Αλλά σήμερα η γαστρονομία έχει μια ιδιαιτερότητα, γιατί το φαγητό μας συνδέει με μνήμες, μας συνδέει με παιδικά χρόνια, μας συνδέει με τα της ψυχής μας, οι μυρωδιές, οι γεύσεις, τα χαμόγελα, το ότι οι άνθρωποι, οι παλιοί είναι εδώ, οι πιο νέοι δοκιμάζουν, όλο αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή του χρόνου θα έχουμε και τα 100 χρόνια για την επέτειο της γενοκτονίας, σίγουρα εμείς ήδη με τη Χρύσα το σκεφτόμαστε σαν 100-1 το 99, και προετοιμαζόμαστε για κάτι που θα είναι λίγο πιο βαθύ, πάνω στο ίδιο πλαίσιο, αλλά επειδή θεωρούμε ότι είναι και συμβολικό να ασχολούμαστε με την παράδοση και την μαγειρική την ώρα που οι δικοί μας τότε δεν μπορούσαν καν να φάν, θεωρούμε ότι και σε αυτό το πλαίσιο προετοιμαζόμαστε για να αποδείξουμε ότι οι γενοκτόνοι δεν πέτυχαν το αποτέλεσμα που ήθελαν. Και το γεγονός ότι υπάρχουν τέτοιες γιορτές είναι μια απόδειξη ότι είμαστε ζωντανοί και συνεχίζουμε το έργο μας για την ανθρωπότητα. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Εκ μέρους όλης της Λέσχης, συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες.
ελπίζουμε να είναι μια υπέροχη ημέρα. Σεφ με τα τελευταία 3 χρόνια. Ασχολούμαι με τη μαγειρική γύρω στα 8 χρόνια. Δεν έχει να κάνει με το φύλλο, είναι το πόσο αρέσει αυτό το επάγγελμα. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, ένα πολύ απαιτητικό επάγγελμα. Ελένη Τομπουλίδου λέγομαι. Ασχολούμαι με τα παραδοσιακά ποντιακά ζυμαρικά, όπως είναι το ευριστό, σιρών κτλ. Όπου τα βλέπω και εδώ ότι πολύ ωραία τα μαγειρεύουν. Ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χρύσα Μαυρίδου που και φέτο μας κάλεσε στην τέταρτη γαστρονομία ποντιακή. Κάθε χρόνο η αλήθεια και καλύτερα βλέπω εδώ. Θέλω να την ευχαριστήσω θερμά που με εκτιμάει και μας καλεί να έρθουμε. Χαίρομαι ακόμα ιδιαίτερα που βλέπω ότι και φέτο έχει πάρα πολύ ανταγωνισμό, πολύ διαγωνιζόμενοι. Εύχομαι συγχαρητήρια όλους που το διοργάνωσαν τόσο ωραία και καλή επιτυχία στους διαγωνιζόμενους. Κυριακίδου Βασιλιάδου Ελένη. Είμαι παραγωγός των παραδοσιακών προϊόντων ποντιακής διατροφής Βερμίου Γης. Έχω έδρα στο Ριάκιο Κοζάνης. Είμαι μέλος του ΔΣ της Ποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε για πολλωστή φορά εδώ στο έτος ποντιακής γαστρονομίας με όλη αυτή τη δυναμική που αναπτύσσεται και που ειλικρινά είναι ό,τι πιο εθαρρυντικό μπορεί να συμβεί στο χώρο αυτό. Τα μηνύματα είναι πολλά. Είναι μια γιορτή πολιτισμού. Η διατροφή μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού. Θέλω να συγχαρώ την συνάδελφο και τη Χρύσα τη Μαυρίδου γιατί και όλο το επιτελείο της που αγωνίζονται και καταθέτουν την ψυχή τους για να γίνει όλο αυτό. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι από την πρώτη χρονιά εδώ και φέτο βλέπω πόσο έχει ανθίσει όλο αυτό. Πραγματικά έχει ανθίσει. Έρχονται συνειδητοποιημένοι και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αυτό εδώ τους δίνει δύναμη που συμβαίνει εδώ για να συνεχίσουν να παράγουν και να λειτουργούν με την παράδοση άξονα και οδηγό. Είναι πολύ σημαντικό το ότι κρατούμε τα στοιχεία μας αυθεντικά, διδάσκουμε πολιτισμό, συνυπάρχουμε, το μέλλον όμως αυτό πρέπει να προδιαγράψουμε και εδώ θα εστιαστώ. Αυτό που θέλω και που πιστεύω και βλέπω, γιατί με την επικοινωνία που έχουμε με τους παρόντες στα σωματεία εδώ που έρχονται και δυναμικά παρουσιάζουν, είναι ότι τους ρωτώ, σήμερα περνάμε καλά, φεύγοντας από εδώ, τι γίνεται όταν πάμε πίσω, κάνουμε ένα βήμα μπροστά, δηλαδή βάζουμε τη διατροφή, την παραδοσιακή στην καθημερινότητά μας, γιατί έχουμε τους νέους που πρέπει να πάρουν το σκυτάλι. Διαφορετικά θα αφήσουμε ένα κενό. Αυτό λοιπόν να διδαχθεί θέλουμε και θα το φωνάζουμε από όποιο μετερίζει για να έχουμε μέλλον. Και δεν πρέπει να αδικηθεί άλλο η Ελλάδα, δεν πρέπει να αδικηθεί άλλο. Ο πολιτισμός μας υπερέχει έναντι των άλλων, δεν περιαυτολογούμε. Ίσως έλειπε αυτό το ενδιάμεσο έτσι το κενό να καλυφθεί στο θέμα της διδαχής και στο θέμα της ανάπτυξης. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά να δώσουμε, δύναμη χρειάζεται, αυτοπεποίθηση και αγώνας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το Φεστιβάλ Ποντιακής Γαστρονομίας, το οποίο γίνεται τέταρτη φορά από εδώ από το Πολιτιστικό Σύλλογο Κερασούντα και Γάρς του Θρυλωρίου. Πραγματικά είναι ένα φεστιβάλ που έχει κερδίσει τον κόσμο, είναι ένα φεστιβάλ που στηρίζει την παράδοση, στηρίζει την γαστρονομία, όχι μόνο την ποντιακή και θεωρούμε ότι τέτοιες δράσεις πρέπει να συνεχίζονται καθώς στηρίζουν το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής μας. Θερμά συγχαρητήρια και στο Σύλλογο και στην Πρόεδρο για την πολύπλευρη αυτή δραστηριότητά τους και καθώς κάθε φορά μας κάνουν περήφανους και ως περιοχή και ως νομό. Βρεθήκαμε σήμερα λοιπόν εδώ στο όμορφο αυτό χωριό για να γιορτάσουμε πάλι αυτή την ημέρα της γαστρονομίας. Μια πρωτοβουλία πραγματικά αξιέπαινη. Τα συγχαρητήριά μου στο Σύλλογο, ο οποίος παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλη δράση τα τελευταία χρόνια στην περιοχή και είναι προς τιμή τους, να αναδείξουμε την τοπική κουζίνα και όχι μόνο. Νομίζω ότι το φαγητό εκτός από την τέρψη των αισθήσεων είναι και πολιτισμός, είναι και παράδοση. Το φαγητό είναι αυτό το οποίο οι ίδιοι εμείς είμαστε, παρασκευάζουμε και αγαπάμε. Το φτιάχνουμε για την οικογένειά μας, το φτιάχνουμε για να αισθανθούμε εμείς καλά. Νομίζω ότι αυτό εδώ πρέπει να επεκταθεί τα επόμενα χρόνια, να γίνει εκτός από θεσμός να διαδώσουμε τις ομορφιές της γαστρονομικής κουζίνας της περιοχής, της Θρακιώτικης, της Ποντιακής, της Αρακατζάνικης, ούτως ώστε αυτό εδώ πέρα να αποτελέσει έναν κορμό επισκεψιμότητα στην περιοχή, μαζί με όλα τα άλλα τα όμορφα πράγματα τα οποία έχει να αναδείξει η περιοχή μας και η Θράκη μας.
Πιστός στο ετήσιο ραντεβού με την παράδοση, ο Πολιτιστικός Λεωγραφικός Σύλλογος Γυναικών Προσκυνητών διοργάνωσε σε συνεργασία με το Δήμο Μαρονίας Απών ένα εξαιρετικά πετυχημένο παραδοσιακό γλέντι, τόσο ως προς την άψογη διοργάνωση, όσο και ως προς τη συμμετοχή του κόσμου. Ο Πολιτιστικός Λεωγραφικός Σύλλογος Γυναικών Προσκυνητών διοργάνωσε σε συνεργασία με το Δήμο Μαρονίας Απών ένα εξαιρετικά επιτυχημένο παραδοσιακό γλέντι όσον αφορά τη διοργάνωση αλλά και την προσέλευση του κόσμου. Ο κόσμος που παρευρέθηκε διασκέδασε σε παραδοσιακούς ρυθμούς, παρακολουθώντας το παιδικό, εφηβικό αλλά και ενηλίκων χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Προσκυνητών, οι οποίοι παρουσίασαν χορούς από την Μακεδονική Θράκη, αλλά και από το συγκρότημα Βορεάδες της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οι οποίοι παρουσίασαν χορούς από τη Μακεδονία. Είμαι η Αγγελακούδη Νίτσα, πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Προσκυνητών. Απόψε έχουμε το καθιερωμένο μας γλέντι, το παραδοσιακό γλέντι. Έχουμε καλεσμένο το χορευτικό όμιλο Καλαμαριάς Βορεάδες. Επίσης θα χορέψουν και τα χορευτικά του συλλόγου μας, το εφηβικό τμήμα και το τμήμα ενηλίκων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους υπόλοιπους συλλόγους που έχουν έρθει και μας τιμήσανε, όλο τον κόσμο που παραβρέθηκε, και ευχαριστώ πάρα πολύ και το Art Channel που κάλυψε την εκδήλωσή μας. Σαν το σπιτάκι μου ψηλότερα μοντάλα, και κλείσα το σπιτάκι μου ψηλότερα μοντάλα. Yeah.
Συνεχίζοντας τις παραδοσιακές του εμφανίσεις, ο Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Θρακών Κομοτηνής, μετά την επιστροφή του από τη Σόφια της Βουλγαρίας και τη συμμετοχή του στο Διεθνές Φολκλωρικό Φεστιβάλ Βίτωσα 2018, παρευρέθηκε στο Γεφυρούδι Σερών, όπου συμμετείχε στις διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής. Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Θρακών Κομοτηνής την Παρασκευή 13 του μήνα βρέθηκε στο Γεφυρούδι του νομού Σερών για να παρευρεθεί στις διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις 13 και 14 του μήνα Ιούλη που διοργάνωσε ο Σύλλογος εκεί του Γεφυρουδίου. Η βραδιά της Παρασκευής της 13 του μήνα ήταν αφιερωμένη στη Θράκη και ήταν καλεσμένα τα χορευτικά των Χριστοχωράφων από τον νομό των Σερών και του Δασοχωρίου από τον ομώνυμο νομό. Το χορευτικό του Γεφυρουδίου, το οποίο είχε την οργάνωση των εκδηλώσεων και φυσικά ο δικός μας ο σύλλογος, ο Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Θρακών, όποι όλοι οι σύλλογοι χορέψαμε χορούς της Θράκης στον χρόνο που αναλογούσε τον καθέναν, με τη συνοδεία της εξαιρετικής ορχήστρας στο Θρακόμελο και στη συνέχεια ακολούθησε ένα πάρα πολύ ωραίο και ζεστό γλέντι. Είμαστε στην ιδιαίτερη χαρά να συνεχίζουμε τις εκδηλώσεις μας μετά από την επιστροφή μας, από την επιτυχημένη επιστροφή από το Διεθνές Φεστιβάλ της Βίτωσα για την τελετή λήξης των εργασιών για την Προεδρία της Βουλγαρίας και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Χαρά μας διπλή ήταν γιατί ήταν αποστολή που αποτελούνταν νέα παιδιά από το εφηβικό τμήμα κυρίως, 20-22 χορευτές, οι οποίοι δώσαν τον καλύτερο τους εαυτό, μείναν πάρα πολύ ενθουσιασμένοι και από την χορευτική τους παράσταση και από την προσπάθεια από το γλέντι, αλλά και γενικότερα από το όλο το ταξίδι. Εδώ θέλω να αναφέρω κάτι ιδιαίτερα, ότι αγαπούν τη Θράκη, εκεί οι ντόπιοι των Σερών, οι Θρακιώτες, αγαπούν το Σύλλογο Θρακών, αλλά και το κανάλι μας, είναι σε ιδιαίτερα συγκινημένος όταν ο τέος δήμαρχος της Ηράκλειας, και δίνουμε και τους χαιρετισμούς σας, ο Τάσος Γεωργιάδης, ένιωσε μεγάλη χαρά και μας αγκάλιασε γιατί ήθελε να μας γνωρίσει και λέει: Γιάννη, Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά δεν βλέπω τίποτα άλλο. Μόνο ο Άρτς Άνελ Φράκης, ούτε Παπαδόπουλο ούτε τίποτα. Μόνο ο Άρτς Άνελ Φράκης λέει τις πολιτιστικές, τις εορταστικές εκδηλώσεις. Νομίζω συνεχίζουμε. 29 του μήνα του Ιούλη στα Γραφήνια και στις 3 Αυγούστου και 5 Παρασκευή και Κυριακή ανεβαίνουμε στον Εύρο, στη Δοξιπάρα και στον Πέμπλο για να συνεχίσουμε τις δράσεις μας. Ευχόμαστε σε όλες τις εκδηλώσεις καλή επιτυχία και καλή συνέχεια σε όλους. Η ομάδα του Κομψά του Πολιάνθου έκλεισε τη σεζόν διοργανώνοντας ένα μοναδικό γλέντι με επίσημο προσκεκλημένο έναν από τους πιο γνωστούς λαϊκούς τραγουδιστές, τον Βασίλη Τερλέγκα. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Ευχαριστώ το Σύλλογο. Εδώ. Που με έφερε κοντά σας και εσείς κοντά μου. Μεγάλη υπόθεση. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Δεν θα περάσουμε. Να είστε καλά. Πάμε! Όλα τα όνειρα που κάναμε εμείς θα
έκανε συντρίμια με τη μία. Εσύ μου έκλεψε στο γέλιο μια ζωή. Έχω μια ψυχή φωτογραφία. Εσύ μου έκλεψε στο γέλιο μια ζωή. Έχω μια ψυχή φωτογραφία. Αιντε! Πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 14 Ιουλίου η συναυλία διοργανωμένη από την ομάδα του Κομψά του Πολυάνθου, η οποία γιόρτασε το κλείσιμο της σεζόν διοργανώνοντας ένα μοναδικό γλέντι με επίσημο προσκεκλημένο έναν από τους πιο γνωστούς λαϊκούς τραγουδιστές, τον Βασίλη Τερλέγκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ το σύλλογο εδώ του Πολυάνθου που με έφερε στην Κομαδινή. Ελπίζω να περάσουμε καλά και θα τα περάσουμε. Είστε ένας καθαρός λαϊκός τραγουδιστής. Πώς βλέπετε φέτος? Δεν μπορώ να βάλω τα μπέλε στον εαυτό μου. Εντάξει, είμαι ένας καλλιτέχνης που τραγουδά όλα τα είδη. Από ροκ μέχρι βυζαντινή μουσική. Εντάξει, επέλεξα έναν δρόμο για να διασκεδάσω τον κόσμο. Ο στόχος μου είναι ο κόσμος, η αγάπη του κόσμου. Πρέπει να το αποδώσω κι εγώ. Επέλεξα έναν τρόπο που να μπορώ να γλεντάω τον Έλληνα και μόνο. Σε αυτόν ανήκω. Έλληνας είμαι. Σε αυτόν ανήκω, σε αυτόν θέλω να τραγουδάω και την κουλτούρα του. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που διάλεξα αυτόν τον δρόμο και όχι, ας πούμε, τα ξενόφερτα ακούσματα, τα αμερικάνικα και όλα αυτά. Εντάξει, θέλετε να με λέτε λαϊκό, πείτε με λαϊκό, με τιμά ιδιαίτερα. Θέλετε να με πείτε δημοτικό, δημοτικό. Θέλετε παραδοσιακό, παραδοσιακό. Δεν πειράζει, για μένα το ελληνικό με ενδιαφέρει και ο Έλληνας. Πολύ καλές, από τις καλύτερες. Οι Έλληνες είναι. Είμαστε γεμάτοι από μουσικές, από μουσική. Έχουμε μεταφέρει όλη μας τη μουσική στο εξωτερικό. Οι ξένοι μας μελετούν και φτιάχνουν δικιά τους μουσική πάνω βασισμένη στην ελληνική μουσική, κακά τα ψέματα. Από πού να πάρεις, από τον Πόντο, τα Ποντιακά, από την Κρήτη, τα Κρητικά, από τα Πελοποννησιακά, τα Πελοποννησιακά, τα Δημόδη. Δηλαδή μιλάμε για τη λαογραφικά πια σου μιλάω. Από τα ρεμπέτικα, από τα μικρασιάτικα, από τι. Όλα αυτά λοιπόν, από τα υπηρώτικα που βασίζεται η τζάζ σήμερα, η διεθνής τζάζ. Είμαστε Έλληνες που μεταδώσαμε και τον πολιτισμό, τη μουσική και ό,τι συνεπάγεται γενικώς. Το μεταδώσαμε, μας το επιστρέψανε χαλασμένο, δεν πειράζει, εμείς το συνεχίζουμε όπως είναι. Σκέψη μου παράλογη. Σκέψη μου παράλογη, μήπως και μ' αγαπάς. Όλα τα όνειρα που κάναμε εμείς τα έκανε συντρίμια με θυμία. Εσύ μου έκλεψες το γέλιο μια ζωής. Έχω μια ψυχή φωτογραφία. Εσύ μου έκλεψες το γέλιο μια ζωής. Έχω μια ψυχή φωτογραφία. Μη μ' αναζητάς. Παράλληλες γραμμές ήταν οι δρόμοι μας. Και όταν την πόρτα χνήσω, μη μ' αναζητάς. Παράλληλες γραμμές ήταν οι δρόμοι μας. Στις γης στο βάθος στην τροπή μόνο σβήσαμε. Σου στέλνω για τον κάμπο σου. Είμαι ένα μακρό που γράφαμε στο φλέξ. Ημερολόγιο που γράφαμε κυρίω. Ημερολόγιο που γράφαμε μαζί. Την τελευταία του σελίδα πως πεθαίνω. Γράφω επίλογο που έφυγες εσύ.
απόψε να χορέψω δυο στροφές. Χωρώ αντρινιό. Το άδικο που έχεις, πώς θα αντέξω αφού εγώ έχω το δίκιο. Θέλω απόψε να χορέψω δυο στροφές. Χωρώ αντρινιό. Το άδικο που έχεις, πώς θα αντέξω αφού εγώ έχω το δίκιο. Κι όμως θα παίρνω δυο στροφές. Εσύ αν θέλεις κοίτασέ με. Τα μάτια σου δυο μαχαιριές. Εκεί επάνω στο χορό αποτελείασέ με. Κι όμως θα παίρνω δυο στροφές. Εσύ αν θέλεις κοίτασέ με. Τα μάτια σου δυο μαχαιριές. Εκεί επάνω στο χορό αποτελείασέ με. Μη ζητάς αγάπες, μη ζητάς δεσμό. Πέρασε να σπάσεις κάτι δικαλό. Μη ζητάς αγάπες, μη ζητάς δεσμό. Σπίτι καρδιά, καλά γυρνά. Πάμε να δούμε ποια φαρμακεία διανυκτερεύουν για σήμερα Κυριακή 15 Ιουλίου αλλά και αύριο Δευτέρα 16 του μηνός. Πάμε να δούμε πώς θα κυμανθεί ο καιρός στην πόλη της Κομωτινής αλλά και σε ολόκληρη την περιφέρεια για αύριο Δευτέρα 16 Ιουλίου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Κομωτινή. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Παρακολουθήσατε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επόμενη ενημέρωσή σας στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες τις εκπομπές μας μέσα από το επίσημο site του καναλιού μας www.artchannel.gr καθώς και από το Facebook Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη Δύρο Δόπη. Γεια σας!